para que alumbre tu manera en esta área en la prosencia de tu presencia. Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο ενημείς ουρανής, αλλιευθύνε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, και νυχθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επιθυμείς, τον άρτον ημών των εκκλησιών, ως η ενή σήμερα, και άφεση μη τα αφήματα ημών, ως η ενή αφήνουν στους πρέπτες ημών, και ενή σε ανέγης ημάς πειρασμών, αναλύσε ημάς από τον πρίγου. Βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρακαλώ να παραμείνετε όρθιοι για το πολυπή και το Αγίου Δημητρίου από την χοροδία μας. Ανοσιολογιότατε Πάτερ Νεκτάριε, σεβαστέ Ιερέα Πάτερ Αναστάσιε, ενδυμότατε πρόσφερε της Ελλάδας και του Παράκη,
Αξιότιμη εκπρόσωπε του Γραφείου Συντονισμού Εκπαίδευσης, κύριε Νικολό. Αξιότιμη διευθυντά του σχολείου, κύριε Κολαρμάνη. Αξιότιμη υποδιευθύντρια του σχολείου, κυρία Καραγιώργου. Αξιότιμη διευθυντά του Απογευματινού Σχολείου, κύριε Κόκκινε. Αξιότιμη πρόεδρε τη Σχολική Επιτροπή, κύριε Ανδριώτη. Αξιότιμη πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Διδασκάλων, κυρία Σπρογέρακα. Αγαπητοί εκλεκτοί καλεσμένοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας γιορτή. 28 Οκτωβρίου 1940. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν. Και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις, τύμπανα και σημαίες. Ορθή η αρχή σημειοστολής τα όνειρά μας. Η Ελλάδα λάμπει μέσα στα φώτα των ονείρων μας. Οι στίχοι του ποιητή αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς μας. 28 Οκτωβρίου και σήμερα. Η επέτειος αυτή μας καλεί και πάλι να γιορτάσουμε την ιστορία. Τη δική μας ελληνική ιστορία. Να θυμηθούμε πως ο λαός μας, όλοι αυτοί που έζησαν και θα ζήσουν σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, έχει και την θέληση, μα και τη δύναμη να γίνεται σε δύσκολες εποχές το κέντρο του κόσμου και να υπερασπίσει τα δίκαια του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια της χώρας και το δικαίωμά της στην ελευθερία. Την ιστορική αυτή μέρα, από κάθε γωνιά της γης μας, από κάθε κύμα της θάλασσάς μας, από την ψυχή μας, από παντού γλάστησε μέσα σε ελάχιστο χρόνο και θέλεψε το μεγάλο, το ηρωικό όχι του λαού μας. Ένα όχι που ήταν ήθος ζωής και που δεν αποκτιέται με υλικά μέσα, μα υπάρχει σε όλους τους λαούς που έχουν βιώσει πέρα για πέρα τον λόγο του ποιητή, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Έτσι, 28 Οκτωβρίου του 1940, γίνεται ορόσημο νέων αξιών σε μια Ευρώπη που φαινόταν ότι παραδίδεται αμαχική στο φασισμό. Οι Έλληνες πολεμούν, νικιούνται και όμως νικούν. Κάθε νίκη και ένας θάνατος του φασισμού και μια ανάσα ζωή στους κλάδους του ναζισμού. Και το μοναδικό αυτό θαύμα, περνώντας από πολλές φάσεις, στέφει τελικά νικητές του συμμάχους, πράγμα που οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην ελληνική αντίσταση και στις θυσίες της γενιάς εκείνης, της γενιάς που κουβαλούσε μέσα της το σπέρμα της λευτεριάς. Σήμερα, γιορτάζοντας την εποπτεία του 40 και αναπολώντας το ζωτικό νόημα του όχι της φυλής μας, ξέρουμε πως ο άνθρωπος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μπορεί να ελπίζει. Και αν υπάρχει ένα δίδαγμα από την εποπτεία του 40, είναι αυτό. Οι λαοί δεν πεθαίνουν όταν έρθουν οράματα και ιδανικά. Γυρνώντας λοιπόν πίσω στο λαμπρό παρελθόν, θέλουμε να βεβαιώσουμε όλους, φίλους και εχθρούς, ότι και εμείς εμπνεώμαστε από το ίδιο ήθος ζωής. Είμαστε πάντα έτοιμοι να αγωνιστούμε για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα πάντα ζει. Να φωνάξουμε πάλι ένα όχι σε κάθε μορφή βίας, αδικίας και καταπίεσης, αν η μοίρα σκίσει μπροστά μας ένα καινούριο 40. Και θα ήθελα να τελειώσω τη σύντομη αυτή σύγκριση με τους στίχους του ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά. Πάνω στο χώμα το δικό σου, λέμε το όνομά μας. Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε τους κήπους και τις πολιτείες μας. Πάνω στο χώμα σου είμαστε. Έχουμε πατρίδα. Το σχολείο μας, τιμώντας τους ήρωες του 40 και τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, ετοίμασε μία εκδήλωση, μία γιορτή, η οποία θα ξεκινήσει με την απαγγελία του ποίηματος Άι Δημήτρης από μαθήτρια της 11ης τάξης. Στους δρόμους σου που διάβηκες, Ιαβέ μου, αλλάξανε όμως τόσο πολλά. Δεν έχουμε εδώ μέρος στρατιώτες, θηρίοι, μονομάχους και φωτιά. Δεν έχουμε αγάλα και τύμβους, δρόμο μες τον Θερμαϊκό. Δεν χτίζουμε πια άλλο κατακόμβες. Λεύτερα προσκυνάμε τον Θεό. Κι όμως, παρό, χθες ήταν που περνούσες κάπου εκεί στην κόκκινη νησιά. Περπάτηκες κοντά στα μαθητούδια, σε είτε δυσμελόγια την καρδιά.
Συνήθεια να φορμάς με τα δύο χέρια κάθε κατεχητόπουλο μικρό. Να αγρυπνάς για τη Θεσσαλονίκη, να μεσητεύεις για ένα λαό. Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη εμπροστάτη, πότε πυρλάτωρα στα τείχη σε θερό κι άλλοτε να περνάς ανάμεσά μας καβάλα στο αλόγο του φτερωτό. Άγγελο Παραστάτη και προμάχο, σε τούτη την κοινότητα σε έβαλε ο Θεός. Αρήθυνται στη χάρη σου, Άγγελε μου, από τα πλούτη σου, ας γεύομαι κι εγώ. Ακολουθεί η θεατρική παράσταση από μαθητές και μαθήτριες της 6ης και 7ης τάξης, ο άλλος μου εαυτός. Τι πρότυπο θα είσαι για αυτά! Γιατί! Πάση μου πρότυπο είναι!
γερμανικά να βλόπω στην γειτονιά. Χριστός και Παναγιά! Κάνει συλλήψει. Στάλε καβό, στάλε καβό, γυναίκα! Δεν τα έχουμε καλά ξεπερδέματα! Και ποιους πιάνουν? Και ποιους δεν έχουν να πιάνουν. Παλικάρια πιάνουν. Κάτι μυρίζει και πιάνουν την αντίσταση. Ναι, ναι. Κάνανε βλόκο εδώ μπροστά στο πούνο. Πήρανε το κυπάτερι και το γιο του για αντιστασιακούς. Μπράβο στους πατριώτες! Αυτό το υπέροχο ραδιόφωνο. Ω, Παναγία μου! Αν πια και έκανα
καλό. Όχι, είπα! Πώς δουλεύει? Παναγιώτα, μη είσαι περίεργη, μη είσαι περίεργη. Απλό είναι, με ένα τεροπτάκι. Είναι η ώρα της εκπομπής, να το ανοίξουμε. Όχι τώρα, να το ανοίξει μόνο να τελειώσει ο πόλεμος. Έλα, χαράλαπε, θα το βάλουμε σιγά. Ρε που έδειξα. Άστο να πάει. Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλες τις προφυλάξεις στην έρημον πόλη με τα κατάκλυστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
κι εγώ κάτι στον αγώνα. Καράλαβε, πρέπει να είσαι περίφημο και δικό σου. Τελικά, έστω και κάνω λάθος, τη δώσεις σωστή αναγραφή. Να τα πω!